Φίλες και φίλοι του V-Media και των πειρατών της Δευτέρας, καλησπέρα από μέναν, καλησπέρα και από τον Κώστα Μελά. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους. Απόψε η τελευταία εκπομπή των πειρατών της Δευτέρας με αυτή τη δομή, θα τα πούμε και στη συνέχεια, και προφανώς άρα και του γενικού θέματος με το οποίο άρχισε και λειτουργήσε αυτή η εκπομπή, που ήταν μια συζήτηση και ένας στοχασμός πάνω στη μελέτη των κοινωνικών συνενέσεων, τη μαζικοδημοκρατία ή τις δουλικές νοοτροπίες ή ό,τι θέλετε πέστε το. Πάντως αυτό ήταν το γενικό θέμα της εκπομπής. Θα διευρυνθεί στο μέλλον, θα τα πούμε αργότερα όλα αυτά. Μιλώντας λοιπόν με αφορμή αυτή την επέτειο των πειρατών, οι οποίοι αποφάσισαν να αποσύρουν το πειρατικό τους σε μία ακτή και να περιμένουν, ερμική ακτή, και να περιμένουν καταλληλότερες μέρες. Μιλώντας στη βάση αυτής της επαιτίου για την οικονομικοπολιτική πραγματικότητα των ημερών που έρχονται, υπενθυμίσω έτσι παρεπιπτόντως, αξιολόγηση προγράμματος από τους τέσσερις της πρώην Τρόικας, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η οποία αν δεν πετύχει θα περάσουμε αναγκαστικά σε κούραμα καταθέσεων, φοροεπιδρομή μπροστά στην οποία οι Τούρκοι Σουλτάνοι μάλλον θα οχριούσαν, αλλά και άλλες δυσκολίες στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, που κάθε άλλο παρά διευκολύνουν τους εγχώριους διαχειριστές του δημοσίου χρέους. Μιλώντας λοιπόν για όλα αυτά, θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σε ρωτήσω Κώστα αν αισθάνεσαι πολύ πλούσιος, γιατί πλούσιος είσαι, το θέμα δεν είναι αυτό, είναι αν αισθάνεσαι πολύ πλούσιος. Και εξηγώ για τους μη γνωρίζοντες ότι ο ορισμός πλούτου ορίζεται με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ. Και με τις αλλαγές που σχεδιάζονται στην φορολογική νομοθεσία ως προς την εξαφάνιση εννοώ των φοροαπαλλαγών, πλούτος εφ' εξής νοείται ένα εισόδημα λίγο πάνω από τα 1.000 ευρώ, μηνιαίως. Όσοι περνάνε από πάνω θα τιμωρηθούν κατατομούνται ως πλούσιοι. Αυτά εντάσσονται στην υλοποίηση του τρίτου μνημονίου. Προφανώς θα σαρωθεί ό,τι έχει μείνει όρθιο, δεν έχουν μείνει και πολλά, αλλά θα σαρωθούν όλα, κυρίως σε ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα, σαρωτικές αλλαγές σε πολλά επαγγέλματα, αλλά και αν δεν κάνω λάθος γύρω στα 270 μέτρα που καίνε μέχρι το τέλος μόλις του τρέχοντος έτους, ώστε να καταφέρουμε, υποτίθεται έτσι λοιπόν, να πάρουμε την επόμενη δόση και να ανοίξουμε τότε τη συζήτηση για κάποια πιθανή απομείωση του χρέους. Αυτές λοιπόν οι αλλαγές που καλείται η αριστερή κυβέρνηση να υλοποιήσει, τα εισαγωγικά τα βάζετε προφανώς μόνοι σας, έτσι. Αυτές οι αλλαγές τώρα πλέον ονομάζονται αναπτυξιακές. Παρακαλώ, μην κάνετε κανένα λάθος. Ανοίγουν το δρόμο, λέει, για νέες επενδύσεις, μην το συζητάμε. Για νέες θέσεις εργασίας, μην το συζητάμε. Τώρα βέβαια, οι φορολογικές, άμα γίνει αυτό, έχουμε και τις φορολογικές επιβαρύνσεις. Πρέπει να βρεθεί ένα όνομα στο political correct. Πώς να τις ονομάσω αυτές τις φορές. Μάλιστα, η αριστερά, η κοινωνική δικαιοσύνη, ρε
Είναι δίκαιη κατανομή φορολογικών βαρών. Παρακαλώ. Όποιος τολμάει δηλαδή να θεωρεί ότι εργάζεται σε μια κοινωνία, πώς τη λένε, της ελεύθερης αγοράς και αυτό έχει και κάποιους κανόνες, αυτή η ελεύθερη αγορά με τους ελεύθερους εργαζόμενους κτλ. Ή αν επιμένει θα διώκεται ποινικά ή θα πρέπει να πληρώσει, τέλος πάντων, να πληρώσει πολλά. Δυστυχώς όλη αυτή η ιστορία που μας έχει οδηγήσει εδώ, που μας έχει οδηγήσει, φαίνεται να ξαναγυρνάει συνέχεια στην ίδια αρχική σκηνή και να ξαναβλέπουμε το ίδιο έργο. Τώρα αν αυτό είναι τραγωδία ή κωμικό το έργο, αυτό δεν το ξέρω. Πάντως με αυτό το δεδομένο, το αρχικό, δηλαδή ότι αυτές οι αλλαγές βαφτίζονται τώρα, αυτές ακριβώς που λέγανε ότι αν τολμήσει κάποια κυβέρνηση και τις εφαρμόσει θα είναι η καταστροφή, έλεγε η επί αντιπολιτευτικής βάσης η νυν αριστερή κυβέρνηση. Αυτό τώρα έχει βαφτιστεί αναπτυξιακό μέτρο και αφού αυτό είναι αναπτυξιακό μέτρο, προφανώς άρα η φοροεπιδρομή δεν είναι παρά δίκαιη κατανομή φορολογικών βαρών πάνω στους πλουσίους που έχουν κάτι λίγο πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτά τα πολύ ολίγα. Πάνω σε αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω τον Κώστα, που μάλλον είναι πλούσιος, αλλά δεν ξέρω αν το αισθάνεται ακόμα, εάν έχει αυτή την βαθιά αίσθηση του πλούτου του και αν είναι διατεθειμένος με ευθυμία και χαρά να συμβάλλει σε αυτήν την δίκαιη ανακατανομή των φορολογικών βαρών. Λοιπόν, πολύ ωραία τα είπε ο Γιάννης. Εγώ δεν είπα τίποτα, εγώ απλώς επανέλαβα αυτό που έχουν πει αυτοί. Εδώ πρέπει να πούμε κάτι το οποίο μας δείχνει σε μεγάλο βαθμό πως ορισμένες θεωρητικές θέσεις που υπάρχουν σε διάφορα βιβλία οικονομικής πολιτικής και τα οποία μπορούν κάλλιστα να εφαρμοστούν σε διάφορες χώρες, είναι δύσκολο να εφαρμοστούν εάν μιμητικά τα μεταφέρουμε στη δικιά μας χώρα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το οικονομικό επιτελείο, όχι όλο, αλλά το βασικό οικονομικό επιτελείο, και πριν ακόμα από τις εκλογές, είχε την περίφημη θεωρία ότι θα πρέπει να γίνει μία ανακατανομή των φορολογικών βαρών στην Ελλάδα και αυτή η ανακατανομή, διότι υπήρχε μία ανισοκατανομή του πλούτου, θα έδινε τους πόρους, θα παρήχε τους πόρους, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται μετά για την υποστήριξη του κοινωνικού κράτους. Πρόκειται για μία θέση που την είχε εκφράσει ο Κέινς, το 36 και τα λοιπά, η οποία εφαρμόστηκε κατά κόρον στη μεταπολιτευτική περίοδο σε χώρες σκανδιναβικές και στη Γερμανία ακόμα, αλλά κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες και στη Μεγάλη Βρετανία λίγο πριν, μέχρι το 70-75, και η οποία πράγματι λειτουργήσε και είχε έναν προοδευτικό φορολογικό συντελεστή εις βάρος των υψηλών εισοδημάτων. Το να εφαρμόσεις λοιπόν αυτή τη θέση σε μια προσπάθεια να λύσεις τα γόρδια προβλήματα της μη αύξησης ή της στενής φορολογικής βάσης που υπάρχει στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι αυτή η θεωρητική θέση μπορεί να λειτουργήσει, διότι αυτή η θεωρητική θέση προϋπέθεται δύο βασικές προϋποθέσεις.
Ποια είναι η πρώτη? Ότι πράγματι υπήρχε ένας πλούτος και αυτός ο πλούτος δεν είναι ένας πλούτος στο μυαλό μας, αλλά είναι ένας πλούτος μετρημένος που εφαρμοζόταν, που βλεπόταν, που ήταν μετρημένος στην κοινωνία και πράγματι μέσω μιας φορολογίας, ειδικά της ακίνητης περιουσίας, δηλαδή ο φόρος περιουσίας, ο φόρος εισοδήματος και μια σειρά άλλοι άμεση φόροι, δώσαν τη δυνατότητα σε αυτά τα κράτη να μεταφέρουν τους φόρους σε κοινωνικές δαπάνες ή σε υποστήριξη της παιδείας, της υγείας και διάφορων άλλων τέτοιων. Ή να υποστηρίξει την εισοδηματικά τους μισθωτούς. Ποια είναι η οικονομική εξήγηση? Η οικονομική εξήγηση, όχι μόνο η κοινωνική, διότι δεν μπορείς να κάνεις, κατά την άποψή μου, πολλές κοινωνικές, δεν μπορείς να κάνεις πολλές προσπάθειες να επιλύσεις κοινωνικά προβλήματα, ανισότητες κτλ. Αν δεν λάβεις υπόψη σου το πώς λειτουργεί και η οικονομία. Γιατί λειτουργήσε εκεί? Υπήρχε μία προϋπόθεση. Η βασική προϋπόθεση ότι υπήρχε πλούτος σωρευμένος στη μία πλευρά. Υπήρχε δηλαδή απόθεμα χρήματος, είτε με τη μορφή των καταθέσεων, ανάπτυξη του ΑΕΠ, λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, παροχή δανείων κτλ. Λειτουργούσε ένα χρηματιστήριο στο οποίο όλα αυτά τα χρήματα παίζονταν. Άρα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση, η αλφα κυβέρνηση, έβαζε ένα φόρο και μετέφερε αυτό το πλούτο, ο οποίος δεν πήγαινε στην, δεν ήταν χρήμα συναλλαγής ή κερδοσκοπικό χρήμα για την παραγωγή, αλλά κυρίως χρήμα συναλλακτικό, και ήταν ένα χρήμα αποταμιευτικό. Το μετέφερε λοιπόν σε εκείνους τους θεσμικούς παράγοντες της κοινωνίας, μπορεί να ήταν μισθωτοί ή συνταξιούχοι ή το ίδιο το κράτος, το οποίο δημιουργούσε μια αυξημένη κατανάλωση. Γιατί δημιουργούσε κατανάλωση? Διότι στα πιο χαμηλά εισοδήματα, το ξέρουμε από την οικονομία, η ροπή προς κατανάλωση είναι μεγαλύτερη. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος σήμερα έχει 700 ευρώ, είναι το πιο πιθανόν, όχι να τα καταναλώσει όλα, αλλά να μην του φτάσουν κιόλας. Δηλαδή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η οριακή του ροπή προς κατανάλωση είναι πάρα πολύ υψηλή, μπορεί να πλησιάζει και το ένα. Αντίθετα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 5.000 εισόδημα, δεν μπορεί να τα καταναλώσει όλα, άρα θα αποταμιεύσει και ένα μεγάλο κομμάτι. Βεβαίως, αυτή λοιπόν η αποταμίευση, η οποία πήγαινε στις τράπεζες, έδινε τη δυνατότητα αυτή που σας είπα. Τι συμβαίνει τώρα, τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Συμβαίνει το εξής, πάρα πολύ απλό, και δεν κατανοώ γιατί δεν το κατανοούν. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει σωρευμένος πλούτος, όχι με την έννοια της ρευστότητας, με την έννοια του χρήματος που κυκλοφορεί. Η Ελλάδα έχει μια ιδιομορφία, έτσι, που κάθε Έλληνας από εμάς μπορεί να έχει ένα σπίτι 1,5, 2 ή 2,5, δηλαδή να έχει ακινητοποιηθεί ο πλούτος και να μην είναι με τη μορφή ρευστού. Δεύτερον, δεν υπάρχουν αυτές οι έντονες παραστάσεις πλούτου εκτός από ορισμένες κατηγορίες, κατά την άποψή μου. Και τρίτον, η κατηγορία των πραγματικά πλουσίων, Ελλήνων πλουσίων, δεν μπορούν να πλησιαστούν. Και η πραγματική μερίδα των πλουσίων στην Ελλάδα, η πραγματική μερίδα, η μεγάλη μερίδα, είναι οι εφοπλιστές. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Επομένως, το να μετατρέψουμε μια θεωρητική θέση χωρίς να λάβουμε υπόψη μας την εφαρμογή της, άρα τη μελέτη των ειδικών συνθήκων πάνω στην οποία θα την εφαρμόσουμε, δεν σημαίνει ότι αυτή μπορεί να επιτύχει. Το δεύτερο μεγάλο σκέλος, δεύτερη μεγάλη προϋπόθεση για να λειτουργήσει αυτός ο νόμος, θα πρέπει αυτή η χώρα να παράγει τα απαιτούμενα αγαθά
ώστε να καλύψει τη δυνητική ή την πιθανολογούμενη αύξηση της κατανάλωσης, δηλαδή να αυξηθεί η εχώρια παραγωγή και όχι να οδηγηθεί προς τις εισαγωγές. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι αυτές οι δύο βασικές προϋποθέσεις που θα κάνουν να λειτουργήσει μια σωστή θεωρητικά θέση δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Διότι απλούστατα, μετά από 5,5 χρόνια, 6 πάμε χρόνια μείωσης του ΑΕΠ, 27% πόσο είναι, του ΑΕΠ, μείωση του ΑΕΠ, μείωση των αποταμιεύσεων, το γνωρίζετε όλοι, μείωση της κατανάλωσης, όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να αναπληρωθούν, έτσι, με τη θεωρητική αυτή θέση ότι θα τα πάρουμε από τους έχοντες και θα τα δώσουμε στους μη έχοντες. Παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα απλό στοιχείο, δεν αφορά το εισόδημα γιατί δεν έφερα τα στοιχεία μαζί μου, αλλά η συνταξιοδοτική δαπάνη, να σας πω ένα στοιχείο, από 1.000 ευρώ μέχρι 1.500 ευρώ παίρνουν στην Ελλάδα από 1.000 έως 1.500 μεικτά. Παίρνουν 473.296 άτομα. Από 1.500 έως 2.000 παίρνουν 298.215 άτομα. Δηλαδή ο μέσος όρος, αν το κάνουμε μέσο όρο, η πρώτη κατηγορία είναι 1.232 μεικτά, η δεύτερη κατηγορία 1.688 μεικτά, γιατί είναι από 1.500 μέχρι 2, από 1.000 μέχρι 1.500. Από 0 μέχρι 30 παίρνουν 69.000, από 340 157.000, από 400-500 211.000, από 500-600 ευρώ 183.000 και πάλι. Από 2.000 και απάνω, στο σύνολο των 2.200.000 συνταξιούχων, 37 και 9, πόσο κάνουν, ρε Γιάννη, 46, 47, 48, 48.000 από τα 48.000, το γράφω και το θυμάμαι, από 2.020.000 συνταξιούχοι παίρνουν πάνω από 2.000, οι οποίοι είναι ένα μικρό ποσοστό, πολύ ελάχιστο ποσοστό. Άρα λοιπόν, προκειμένου να στηριχθεί και να υποστηριχθεί αυτή η κατά την άποψή μου σωστά θεωρητική θέση, αλλά λανθασμένα να εφαρμοστεί σε μια οικονομία στην Ελλάδα, γιατί λείπουν αυτές οι δύο βασικές προϋποθέσεις που είπα προηγουμένως, αλλά προκειμένου να υποστηριχθεί αυτή η θέση, η οποία τελικά είναι ένα ιδεολόγημα για την Ελλάδα, καταντά ιδεολόγημα συνεχίζει να την υποστηρίζεις, εξαναγκάζονται λοιπόν να ορίσουν, όπως οι καλόγεροι του Μεσαίωνα, το ψάρι κρέας, το κρέας ψάρι, να ονομάσουν λοιπόν ότι είναι πλούσιοι όσοι παίρνουν 1.500 μέχρι 1.500 σύνταξη, λέω παράδειγμα. Και είναι ένας βαθύτατος μνημονιακός λαϊκισμός, έτσι. Μα εδώ ο λαϊκισμός... Δηλαδή μιλάνε όλοι εναντίον του λαϊκισμού, τον πραγματικό βαθύτατο λαϊκισμό, υπέρ υποτίθεται των πιο φτωχών στρωμάτων, τα οποία δεν θα θυγούν και θα θυγούν όλοι οι πλούσιοι που παίρνουν πάνω από 1.200 ευρώ. Μιλάμε για την ξεφτύλα. Μα αυτός είναι ο πραγματικός λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός είναι αυτό το παιχνίδι των ελίτ έναντι στις μάζες. Μην το καναλύσουμε τώρα, να κάνουμε εσείς για το λαϊκισμό. Και στο βιβλίο που έχουμε τελειώσει υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι για το λαϊκισμό. Να συνεχίσω όμως να λέω το εξής. Άρα λοιπόν, από την άποψη της ιδεολογίας, του ιδεολογικού κατασκευάσματος, πρόκειται περί αυτού του απλού πράγματος που είπα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι με τον περιορισμό των συντάξεων, ακόμα και το 1.500 ευρώ και κάτω, μέχρι τα 1.000 ας πούμε, αφενός μεν μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα αυτής της κατηγορίας των ανθρώπων, χωρίς να αυξάνεται, προσέξτε, χωρίς να αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των άλλων, των οποίων η ροπή προς κατανάλωση είναι υψηλή, άρα δυνητικά θα σπρώξει στην ανάπτυξη της κατανάλωσης, άρα και του ΑΕΠ. Το ξαναλέω. Δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή
παίρνω 100 ευρώ από το Μελά που παίρνει 1500 και τα δίνω στο Γιάννη που παίρνει 600 και το τα κάνω 620-650, ώστε να τα χάσει ο Μελάς, ο οποίος έχει μικρότερη ροπή προς κατανάλωση, αλλά ο Γιάννης που έχει μεγαλύτερη ροπή προς κατανάλωση θα αντισταθμίσει αυτό το χάσιμο και μάλιστα θα το υπερακοντήσει, θα το υπερπηδήσει, θα βγει από πάνω. Άρα λοιπόν και οικονομικά και απλά δεν πρόκειται να λειτουργήσει αυτό το πρόβλημα, αυτό το θέμα ως ανάπτυξη κατανάλωσης. Απλούστατα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, που δεν είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων, γιατί είδαμε ότι όλες οι συντάξεις μειώνονται ένα ποσοστό λόγω της αύξησης της εισφοράς για την υγεία, έτσι, όλες οι συντάξεις. Άρα έχουν υποστεί μία μείωση, η κατανάλωση από αυτή την πλευρά, το διαθέσιμο εισόδημά τους. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι τα χρήματα που θα πάρω από τους πλουσίους θα τα δώσω στο Γιάννη. Πλουσίους των 1500 ευρώ. Των 600 λέω. Σε ονόμασα 600 τώρα. Άστο, ξέχαστο. 1500 είμαι εγώ. Των 600, ώστε να καταναλώσουν περισσότερο, να αντισταθμίσουν την απώλεια τη δικιά μου. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε για να είναι κατανοητό. Διότι απλούστατα δεν πρόκειται να αυξηθεί ο μισθός και η σύνταξη των κατώτερων στρωμάτων. Απλώς επιδιώκεται όσο είναι το δυνατόν και αν είναι δυνατόν, που δεν ξέρω αν θα είναι δυνατόν, να διατηρηθεί στο επίπεδο που είναι. Άρα αυτό δεν δημιουργεί αύξηση της κατανάλωσης. Αν πάρουμε υπόψη μας επίσης ότι πρόκειται στο άμεσο μέλλον γενικότερα οι συντάξεις να μειωθούν, αν πάρουμε υπόψη μας επίσης ότι με το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων θα έχουμε απώλειες, είναι μέσα από τους προαπαιτούμενα, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ απλά ότι εδώ πρόκειται για ένα ιδεολόγημα. Προσέξτε. Το θέμα της πάταξης της φοροδιαφυγής ή εν πάση περιπτώσει των διαφόρων ληστών, με γιώτα των ληστών, όχι με ήττα, δηλαδή σαν τη λίστα Λαγκάρντ ή εν πάση περιπτώσει, καλά κάνουν και τις ψάχνουν. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν πρόκειται όμως να λύσει κανένα απολύτως πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Μέχρι τώρα έχουμε πάρει 80 εκατομμύρια. Άντε να πάρουμε ένα δισεκατομμύριο, σας λέγω. Μία φορά θα το πάρουμε. Δεν πρόκειται να το ξέρουμε. Άρα το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν έγκυται σε αυτά τα πράγματα. Έγκυται να βρεθεί ένας τρόπος με ένα τέτοιο φορολογικό σύστημα που να διευρύνει τη μεγάλη βάση, να διευρύνει τη φορολογική βάση, να συμμετέχουν όλοι σε αυτή την κατάσταση, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας. Και βεβαίως, όταν υπάρχουν οι προοδευτικοί συντελεστές, γιατί με συγχωρείτε, μέχρι τώρα δεν υπήρχαν προοδευτικοί συντελεστές. Τα εισοδήματα πάνω από ένα ποσό, δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι, 40.000, πληρώναν 45%. Τα εισοδήματα μέχρι 10.000 είχαν, δεν πληρώναν τίποτα. Μέχρι 20.000 είχαν χαμηλότερο συντελεστή. Όλα αυτά δεν ήταν προοδευτική φορολογική κλίμακα. Δηλαδή δεν κατάλαβα, δεν πληρώναν οι έχοντες παραπάνω από τους λιγότερο έχοντες. Παραπάνω. Πάντα πληρώναν στην Ελλάδα παραπάνω. Να τους φτάνει. Η ισότητα προς τα κάτω είναι. Φτάνει να τα δήλωναν και να υπήρχαν έλεγχοι. Τώρα τι γίνεται. Στον πάτο. Τώρα γίνεται αυτό που σας είπα, αυτή δηλαδή η προσπάθεια ανακατανομής του εισοδήματος για να αυξηθεί η κατανάλωση μέσω της ενίσχυσης των στρωμάτων με τα χαμηλά εισοδήματα που έχουν μεγαλύτερη ροπή για κατανάλωση. Ισχύει όταν μια οικονομία μεγαλώνει. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Όταν αυξάνεται. Όχι μια οικονομία η οποία δεν αυξάνεται και πρέπει να επιμερίσουμε τη φτώχεια, όπως πολύ σωστά λέει ο Γιάννης. Δηλαδή εδώ επιδιώκεται μια εξίσωση προς τα κάτω, διότι είναι μια σαφής μνημονιακή πολιτική και δεν είναι μια μνημονιακή πολιτική μόνο σαφής, είναι και μια πολιτική μνημονιακή με καθαρά ιδεολογικό περιεχόμενο του νεοφιλελευθερισμού. Διότι το ιδεολογικό περιεχόμενο έγκυται στο ότι δεν θέλουν, δεν επιτρέπουν και δεν γουστάρουν ένα συνταξιδοτικό σύστημα, παραδείγματος χάρη, μια και μπήκαμε σε αυτό, που να υποβοηθιέται από άλλες πηγές εκτός από τις εισφορές τις ίδιες των
εργαζομένων και των εργοδοτών. Ακριβώς. Δηλαδή δεν έχουν στο μυαλό τους, και αυτό είναι το ιδεολογικό. Σου λέει μπορεί να πάει η κυβέρνηση να πει, ξέρετε κάτι, έχω αυτή την πηγή και με αυτή την πηγή θα τροφοδοτώ το συνταξιδοτικό σύστημα. Δεν θα το δεχτούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ιδεολογικό το πρόβλημα εδώ. Επομένως, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την αντίληψη, διότι πολλή συζήτηση γίνεται για τα ισοδύναμα, για το ένα, για το άλλο. Μακάρι να βρεθούν, και εγώ είμαι υπέρ, να βρεθούν ορισμένα ισοδύναμα σε ορισμένα πράγματα, όχι σε όλα. Αλλά ειδικά στο ασφαλιστικό σύστημα έχω πολλές επιφυλάξεις εάν θα βρεθεί. Κλείνοντας σε αυτό το σημείο. Πάνω σε αυτό που λες. Ναι. Λέω ότι αυτό που λες, επί της ουσίας, είναι η οικογένεια, η δομή της ελληνικής οικογένειας, η αλληλεγγύη, που επέτρεπε στους συνταξίουχους, λόγω χάρη, αφού μιλάγαμε για συντάξεις, να λειτουργούν ως δομή κοινωνικής πολιτικής και στήριξης ανέργων και μη απασχολούμενων. Σαφέστε. Αυτή τη δομή της αλληλεγγύης, για να περάσουμε σε αυτό που φαίνεται ιδεολογικό, αλλά δεν είναι, είναι μια κοινωνική πρακτική που χαρακτήριζε κοινωνίες μεσογειακές, ιδιαίτερα την ελληνική πάντως κατά κόρον. Αυτή τη δομή αλληλεγγύης προσπαθούν να την εξαρθρώσουν με κάθε τρόπο, ώστε ο συνταξιούχος να μην έχει πια καν τη δυνατότητα να δώσει στο εγγόνι του ή στον ημιαπασχολούμενο γιο του ή στην κόρη του κτλ. Τίποτα απολύτως. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, πάλι σε σχέση με αυτά που έλεγε ο Κώστας, ο ακινητοποιημένος, έλεγε ο Κώστας, πλούτος. Αυτός δηλαδή που ιδιαίτερα χτυπιέται με τον έμφυα. Έτσι, αυτό τον παρανοϊκό φόρο. Αυτός ο ακινητοποιημένος πλούτος δεν δίνει φορολογητικά εισοδήματα, έτσι. Σαφέστατα. Δεν το ξεχνάμε. Δηλαδή είναι τρελός φόρος. Και δεν όχι μόνο δεν εισόδημα, δίνει. Δεν δίνει, αλλά και πιθανόν να μην είναι και δημιούργημα δικό σου, να είναι του ακριβώς, πατέρα, της είναι μάνας σου, του θείου σου. Μόχθος προηγούμενων γενεών. Άρα επί της ουσίας είναι ένα ξεπούλημα ή μια εκποίηση μόχθου και προσπαθειών και ιστορικής μνήμης. Δεν είναι μόνο ιστορική, είναι φορολογητέος. Έχει φορολογηθεί, ναι, τα κεφάλαια. Έχουν φορολογηθεί. Αλλά τώρα όταν ξεπουλιέται έτσι, γιατί ξεπουλιέται και θα πάρω και μερικά εμπειρικά δεδομένα που αναφέρουν οι εφημερίδες πάνω σε αυτό, όταν ξεπουλιέται ο μόχθος και επί της ουσίας είναι ιστορική μνήμη που υπάρχει μέσα σε αυτά τα αντικείμενα, μέσα σε ένα αντικείμενο, λόγω χάρη ένα κοιμήλιο οικογενειακό που ξεπουλιέται. Για να βρω λίγο ρευστό, γιατί όπως έλεγε ο Κώστας, δεν υπάρχει αλλού ρευστό. Όταν λοιπόν ξεπουλιέται αυτό, μέσα σε αυτό το αντικείμενο υπάρχει υποκείμενο, υπάρχει μόχθος ενός ανθρώπου που το έχει κατασκευάσει, λόγω χάρη ένα κέντημα. Μια γιαγιά προ 200 ετών πέρασε ώρες ατελείωτες με ένα καντήλι για να το φτιάξει μπροστά σε ένα κερί, για να κεντήσει αυτό το πράγμα που είναι εργόχειρο, που και που το οποίο τώρα σε μια εμπορευματοποιημένη και γκατσετοποιημένη κοινωνία του ευτελούς, όπως έλεγε ο Καστοριάδης, ενδεχομένως για τον επίγονο, τον εγγονό, δεν έχει την εγγονή, δεν έχει καμία αξία. Είναι ένα κοιμήλιο, όπως λέμε. Τι κοιμήλιο, πουλατό, για να γίνει ρευστό. Άρα, να μην ξεχνάμε όλη αυτή τη διάσταση της απεμπόλησης και της εγκατάλειψης της ιστορικής μνήμης που υπάρχουν μέσα σε αυτά τα αντικείμενα από τα πιο μικρά και πώς το λένε, αποθηκευμένα σε ένα συρτάρι, μέχρι το σπίτι που κληρονόμησες από τον παππού σου στο χωριό. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν είναι ακινητοποιημένος πλούτος. Είναι μορφές ακίνητο, δεν είναι μόνο το ακίνητο σπίτι, είναι ακίνητο υπομορφή εργοχείρου. Πάει και αυτό. Αυτό που μένει από πίσω από αυτόν που τρώει το υπόλοιπο λίπος που έχει συσσωρευθεί από μόχθο προηγούμενων γενεών και καταλήγει από τη φτώχεια, που είναι φτώχεια αξιοπρεπής, στην απορία. Δεν έχω πλέον τίποτα, έφαγα και τελευταίο ρευστό. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο δούλος, έτσι. Είναι
περίπου το πάνω κάτω είναι αυτό που ονομάζουμε αυτός που δεν έχει τίποτα παρά τις αλυσίδες, δεν έχει τίποτα. Απορός. Απορός, δεν έχει πόρο, δεν έχει τρόπο να περάσει. Πάνω σε αυτό που έλεγε ο Κώστας από εφημερίδα, απλώς επειδή καλό είναι να θυμίζουμε μερικά εμπειρικά δεδομένα όσον αφορά καταρχάς το κάτω της κλίμακας, όχι τον πλούσιο των χιλίων ευρώ, τον πιο κάτω, από δηλώσεις ιδιοκτητών χειροδανιστηρίων. Μπήκε στο κατάστημα ηλικιωμένη κυρία με ρόμπα και παντόφλες, ήρθε με 3 χρυσά δόντια στο χέρι, με κάποιο τρόπο τα είχε βγάλει από τη μασέλα της και ήθελε να τα πουλήσει για να μπορέσει να αγοράσει μετρητή στα φαρμακά της. Ένα. Τα 3 χρυσά δόντια που είχε στη μασέλα της. Για αυτούς οι οποίοι δεν είναι στο κάτω μέρος της κλίμακας, αλλά στο μικρομεσαίο επίπεδο ας πούμε, μέσα στην απόλυτη καθημερινότητά τους, γιατί για αυτούς μιλάει ο Κώστας και για αυτούς μιλάμε εδώ, με την πιο θα λέγαμε επίσημη και θεωρητική κατανόηση του τι συμβαίνει. Στα γκισέ των χειροδανιστηρίων σπέβδουν άτομα κάθε ηλικίας και προσπαθούν να πουλήσουν κάθε είδους αντικείμενο για λίγα ευρώ. Τι έλεγε πριν ο Κώστας? Ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί θέλουν είτε να πληρώσουν κάτι, ένα λογαριασμό που έχει ή τα φαρμακά του, είτε απλώς να συνεχίσει να μπορεί να ψιλοκαταναλώσει κάτι χωρίς να έχει από κάποιο παππού ή γιαγιά να αρπάξει κάτι άλλο. Κάποιοι νεαροί θέλησαν να κερδίσουν χρήματα από τα ποδήλατά τους. Άλλοι από τα τάμπλετ και γυαλιά ηλίου. Πολλοί προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσα χρήματα μπορούν από κοσμήματα και οικογενειακά κοιμήλια. Αυτό που έλεγα μόλις τώρα. Δύο νεαρές κοπέλες ήρθαν και ήθελαν προσφορά για χειροποίητα και ντυτά σεμέν της γιαγιάς τους. Δύο πιτσιρικάδες ήθελαν να πουλήσουν τα πατίνια τους. Ενώ καθημερινά μπαίνουν πολίτες που θέλουν να δώσουν από ραδιοφωνάκια και καφετιέρες έως ρούχα. Λέει λοιπόν ο ιδιοκτήτης αυτού του χειροδανιστηρίου, ο κόσμος είναι απελπισμένος, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ρευστό. Αυτό δεν λέγε πριν ο Κώστας, δεν υπάρχει καμία ρευστότητα. Παρότι το ρευστό έχει τελειώσει ακόμα και από τα χειροδανιστήρια. Είναι ένα εμπειρικό δεδομένο που ακριβώς θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όταν θέλουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει να ορίζω κάθε φορά τον πλούτο κατεβάζοντας ισοπεδωτικά προς τα κάτω και φαίνοντας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό είναι μια δίκαιη κοινωνικά κατανομή φορολογικών βαρών σε βάρος των πολλά εισαγωγικά πλουσίων και ευπόρων υπέρ πολλά εισαγωγικά των πιο φτωχών στρωμάτων. Δηλαδή η ισότητα προς την ισοπαίδωση. Όπου όταν ισοπαιδωθούν όλοι, τότε όλοι θα είναι σε κατάσταση πανικόβλητου δούλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό κάνουν. Και στη βάση αυτού, με συγχωρείς Κώστα που σε διάκοψα, αλλά okay, νομίζω ότι εμπειρικό στοιχείο, δηλαδή από τη γιαγιά που πουλάει τα δόντια της μέχρι τις κοπελίτσες που πουλάνε τα εργόχειρα της γιαγιάς τους, όλα αυτά για να βρούνε λίγο ρευστό, τι θα το κάνει τώρα η κοπελίτσα το ρευστό? Θα πιει μπύρες. Θα αγοράσει εσώρουχα. Και μετά, τι άλλο θα πουλήσει? Το κορμί της. Μεγάλος ο συναγωνισμός. Δεν είναι εύκολο να πιάσεις τιμή, ούτε ως πόρνη. Παλιά γινόταν, τώρα ούτε αυτό δεν γίνεται εύκολα. Μετά, τι έχει? Η γιαγιά πάντως δεν έχει να δώσει. Της πήραν ακόμα και το εργόχειρο. Το σπιτάκι στο χωριό θα πρέπει να πληρώσει έμφυα. Συλλογαριασμούς ΔΕΗ, συν η συντήρησή του.
Άρα θα πρέπει και αυτό κατά κάποιο τρόπο να εκποιηθεί. Μπιρ παρά όσο. Και μετά. Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα, είναι αυτό. Και μετά. Όταν γίνουν όλα αυτά, μετά τι έχει. Αυτός που πριν είχε αυτά και τώρα δεν τα έχει. Τι είναι. Μετά. Αυτό πρέπει να πιστεύω ότι αυτό είναι και το κεντρικό πρακτικό ερώτημα. Είσαι, είναι Κώστα. Ναι. Τι γίνεται μετά. Εντάξει, τώρα. Ναι. Μετά. Αμέσως μετά τι θα γίνει. Πότε είναι το μετά. Ξέρω εγώ, σε ένα, δυο, τρία, πέντε χρόνια. Δεν ξέρω εσύ. Έχεις καλύτερη άποψη από μένα πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω πότε είναι το μετά. Αλλά πάντως δεν εννοώ μετά από 20 χρόνια. Μετά εννοούμε τώρα. Μετά. Μετά τι γίνεται. Ωραγιάδες. Μετά. Θα είμαστε χαρούμενοι για την ισότητα. Για την εξίσωση. Της αριστεράς ή της δεξιάς ή της κεντροδεξιάς ή της κεντροαριστεράς. Δεν ξέρω. Ένα ερώτημα είναι. Μετά τι γίνεται. Από αυτό. Γιατί όλοι έχουν κάποια εύκολα επιχειρήματα της πλάκας. Ο μεγαλογιατρός που δεν δίνει αποδείξεις και ο μεγαλοδικηγόρος που επίσης δεν δίνει αποδείξεις και ο υδραυλικός που επίσης δεν δίνει αποδείξεις και ο μεγαλοαγρότης που πήρε επιδοτήσεις και τις έφαγε. Βεβαίως όλα αυτά ισχύουν. Μακάρι να υπήρχε ένα κράτος τόσο καιρό που να τους έπιανε. Τώρα ποιο κράτος πιάνει ποιους για να κάνει τι με αυτούς. Το πρόβλημα είναι, προσπάθησα να εξηγήσω, έτσι, γιατί επιχειρείται, ας πούμε, η αντιμετώπιση ενός οικονομικού προβλήματος χρησιμοποιώντας κατά κόρον μια θεωρητικά σωστή θέση, η οποία όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί, παραδείγματος χάρη, μια ακόμα επιβάρυνση φορολογική. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Εάν πάρετε τις δηλώσεις, τις φορολογικές δηλώσεις, πόσα άτομα πάνω από 100.000 είναι, δηλώνουν 100.000 ή πάνω από 200.000, 500.000. Δεν λέω ότι είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι να πιαστούν αυτοί, δύσκολα να πιαστούν, εάν δεν υπάρχει μια βούληση, αν θέλετε. Αλλά δεν είναι μόνο η βούληση, να σας πω κάτι. Ποιους ανέφερε ο Κώστα, να σε ρωτήσω. Ποιους ανέφερε ο Γιάννης ως παραδείγματα. Γιατρούς, είπε, δικηγόρους, υδραυλικούς. Δηλαδή, τι είναι αυτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες. Αν λοιπόν η Ελλάδα έχει ένα ποσοστό 40% περίπου ελεύθερων επαγγελματιών και οι άλλες χώρες έχουν το 13% σε αυτή την κατάσταση, ενώ οι άλλοι είναι μισθωτή εργασία, είναι κατανοητό γιατί αυτή υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Μετά υπάρχει το μεγάλο θέμα. Συγγνώμη, Γιάννη, να με ρωτήσεις, συγκρατήσου που θες να πεις, αλλά θέλω να τελειώσω κάτι που έχω στο μυαλό μου. Ένα άλλο θέμα. Να πιαστούν, λέει, τριγωνικές συναλλαγές που κάνουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Εδώ μου ήρθε να γελάσω. Ναι, ναι. Πρόκειται για γέλια. Πες το αυτό, Κώστα, ήθελα να σε ρωτήσω πριν. Με τις... Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Πες πρώτα απ' όλα τι είναι οι τριγωνικές, γιατί ναι, δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει και ο κόσμος όλα. Ναι, δηλαδή οι επιχειρήσεις που κάνουν υπερτιμολογήσεις, πουλάνε μέσα στους ίδιους τις ιατρικές εταιρείες τους με υπερτιμημένα τιμολόγια ή φορολογούνται σε merit που βάζουν τα κέρδη τους σε χώρες jurisdiction, πώς θα λένε, σε δικαιοδοσίες, χώρες δηλαδή που οι φορολογικοί συντελεστές είναι μηδαμινές, Λουξεμβούργο, ξέρω, Καϊμάν. Και δεν φορολογούνται καθόλου. Δηλαδή, τέλος πάντων, όλα αυτά είναι σωστό ότι έτσι είναι. Να ρωτήσω κάτι. Αλλά είναι αυτό. Δύσκολο να πιαστούν, διότι δεν έχουν πιαστεί σε καμία χώρα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν είμαστε σε μια διεθνοποιημένη νεοφιλελεύθερη οικονομία. Απόλυτα. Ή κάνω λάθος. Απόλυτα. Μάλιστα. Απόλυτα. Κάνουν μια απόλυτα παρανομία αυτή και πού είναι. Τι θέλω να πω. Ότι όλους αυτούς τους πραγματικά μεγάλους, και δεν λέω μόνο τους εφοπλιστές, τους πραγματικά μεγάλο κεφάλαιο,
αυτά που έχουν να τα πληρώσουν στη βάση των νόμων που υπάρχουν ναι. διεθνώς για το σύστημα, αυτοί τα πληρώνουν. Η φοροαποφυγή. Ναι, αυτό λέγεται φοροαποφυγή, ναι. διότι βάσει νόμων καταφέρνουν. Βάσει νόμων ναι, όμως, ναι, ναι. όχι παράνομα. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Δεν απαγορεύεται να κάνει. Τώρα θέλει να αλλάξει την νομιμότητα. Αυτό το λένε επανάσταση. Ναι. Όχι επανάσταση. Και μια επανάσταση σε μια χώρα που αποτελεί το 0,00001 του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάνε ότι περνάει από το χέρι σου και αυτό είναι. Και κάνε ό,τι περνάει από το χέρι σου για να μπορέσεις, εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, με τους διεθνείς νόμους, προσάρμοσε τους δικούς σου, αλλά μην το κάνεις κεντρικό άξονα της πολιτικής σου, κάτι το οποίο, δεν, το οποίο είναι εγγενές στην παγκόσμια οικονομία, αυτή τη στιγμή που ζούμε, στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Κάνε λοιπόν αυτό που περνάει από το χέρι σου. Μην λες δηλαδή ρητορίες οι οποίες δεν έχουν κανένα πραγματικό αντίκρισμα, γιατί δεν μπορείς να τα λύσεις αυτά τα θέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα λύσεις αυτά τα θέματα. Και άμα τα λύσεις αυτά τα θέματα, θα τιμωρηθεί η επιχείρηση, θα τις πάρεις 2 δισεκατομμύρια, όπως θα πάρουν οι Αμερικάνοι 15 δισεκατομμύρια από τη Volkswagen. Και τι έγινε, πήραν και 2 δισεκατομμύρια από τη Siemens, η Siemens και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει. Το ίδιο θα κάνει και η Volkswagen, το ίδιο θα κάνει η Exxon, το ίδιο θα κάνει και η Arthur Anderson, το ίδιο έκανε και η Enron, το ίδιο. Χιλιάδες επιχειρήσεις. Αλλά για να φτάσει σε σημείο, δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα σκάνδαλα τα οποία αποκαλύπτονται προέρχονται από τους Αμερικάνους. Εγώ δεν θα πάω σε συνωμοσιολογία, αλλά θα πω ότι οι Αμερικάνοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αυτά τα πράγματα και να τα βρουν μετά από πολύ μεγάλη παρακολούθηση χρονική. Και όταν θέλουν να σκάσουν πόλεμο οικονομικό και όταν θέλουν, κάποιον. Και όταν θέλουν, ας το πούμε και αυτό, και όταν θέλουν. Βεβαίως, να σου πω, δεν καταλαβαίνω γιατί αντιδρούμε στον οικονομικό πόλεμο. Ναι, ο οικονομικός ναι. πόλεμος όχι, υφίσταται. Να πω, ναι, προφανώς, όχι θέλω βεβαίως, να πω, μία δεν είναι τυχαίο ότι οι Αμερικάνοι δώσαν χαστούκάκια τώρα στους Γερμανούς. Τώρα. Δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Η Lehman Brothers έπεσε διότι ο Υπουργός Οικονομικών τότε ήταν στην Goldman Sachs. Ήταν προηγούμενος γενικός διευθύνων σύμβουλος στην Goldman Sachs και ήθελε να τους βγάλει πέρα. Δεν κατάλαβε λοιπόν ο άνθρωπος τι δημιούργησε. Να τι δημιούργησε. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Θέλω να μας πούνε ότι δεν υπάρχει πόλεμος ανάμεσα στις εταιρείες. Βεβαίως υπάρχει. Από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Στους ανταγωνιστές βεβαίως και κατασκοπία βιομηχανική υπάρχει και προσπάθεια να δουν τι θα κάνει ο άλλος και υποτιμολογήσεις γίνονται. Ό,τι μπορεί να φανταστείς γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Πέφτω από τα σύννεφα όταν έρχεται μια κυβέρνηση ή εν πάση περιπτώσει ελληνική κυβέρνηση, δεν λέω για αυτή, οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση και λέει εγώ θα βάλω τάξεις πολυεθνικές, δεν γίνεται. Βάλε τάξη όσο μπορείς, αλλά και προσπάθησε να το κάνεις βεβαίως και τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Μην τα κάνεις όμως αιχμή του δωρατός ότι η ευημερία των Ελλήνων πολιτών θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών. Θα έχεις αποτύχει πριν τα ξεκινήσεις. Αυτό προσπαθώ να πω. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε αυτά που μπορούσες να κάνεις. Και έλεγα προηγουμένως, ναι. έλεγα προηγουμένως ότι αν δεν αυξηθεί, για να αυξηθεί η κατανάλωση πρέπει να αυξηθούν τα εισοδήματα ή να γίνουν νέες θέσεις εργασίας για να βγουν νέα λεφτά στην αγορά. Να πάνε 5.000 εργαζόμενοι, 50.000 εργαζόμενοι, 100.000 εργαζόμενοι να πάρουν το μισθό του και αρχίσουν να αυξάνεται η κατανάλωση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Με ιδεολογικά κόλπα εξαναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας για πρώτη φορά συζητώντας με τον Κλίντον να μιλήσει ότι η Ελλάδα χρειάζεται επενδύσεις. Βεβαίως η Ελλάδα χρειάζεται επενδύσεις. Η ανάπτυξη, η μεγένθηση του ΑΕΠΤ, το να μπορέσουμε να αυξήσουμε την πίτα, δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι. Υπάρχει είτε επενδύεις, τώρα πώς, είτε αυξάνεις τους μισθούς, δηλαδή την κατανάλωση, ή κάνεις καλύτερες εξαγωγές. Τρία είναι τα πράγματα. Δηλαδή οι καθαρές σου εξαγωγές είναι μεγαλύτερες. Ο ρυθμός αύξησης των καθαρών εξαγωγών. Όταν λέω καθαρές εξαγωγές, να αφαιρέσουμε τις εισαγωγές. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι για να μεγεθύνει το ΑΕΠ. Δεν είναι εκ Θεού. Δεν μπορούμε να δούμε κάτι άλλο.
Βεβαίως, ένας μηχανισμός είναι να αυξήσει την κατανάλωση με τον τρόπο που είπαμε, τη θεωρητική θέση. Αλλά με αυτές τις προϋποθέσεις που υπάρχουν. Να αυξάνεται η οικονομία, να υπάρχει χρήμα, να υπάρχουν αποταμιεύσεις. Όχι σε μια οικονομία η οποία είναι καθυλωμένη υποκατάρρευση 25%, όταν έχεις φορολογικά βάρη αυτής της τάξεως. Διότι το άμεσο αποτέλεσμα, και το λένε όλα τα οικονομικά βιβλία, το άμεσο αποτέλεσμα είναι η αύξηση της φοροδιαφυγής. Mm-hmm. Ή αν θέλετε, το δεύτερο αποτέλεσμα είναι η μείωση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Σκέφτεται την κυβέρνηση να βάλει φόρο 1 ευρώ, δεν ξέρω εγώ, πάνω στα τσιγάρα. Να το βάλει. Εσείς τι λέτε ότι θα γίνει? Από την εμπειρία σας. Θα αυξηθούν το λαθρεμπόριο τσιγάρων και θα αγοράζουν όλοι αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είναι ελεγμένα. Δηλαδή η ποιότητα του καπνίσματος θα πέσει κατακόρυφα. Είναι απλά πράγματα αυτά. Δηλαδή τα ξέρουμε ότι είναι ιστορικά. Αυτή η ιστορική γνώση έχει ενσωματωθεί και έχει γίνει θεώρηση, έχει γίνει θεωρία. Τα γνωρίζουμε. Άρα θέλω να πω όχι ότι δεν πρέπει να παταχθεί ή εν πάση περιπτώσει να επιδιώκεις να πάρεις τα λεφτά από τις λίστες Λαγκάρ και τα λοιπά. Σαφέστατα. Δεν είναι ότι δεν πρέπει να βάλεις τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να λειτουργούν και να υπάρχει έλεγχος. Πρέπει. Όπως πρέπει να υπάρχει και έλεγχος στα εστιατόρια, στους γιατρούς, στους... Πρέπει. Και επιβάλλεται. Αυτή είναι δουλειά της φορολογικής υπηρεσίας. Δεν είναι όμως αυτό προσπαθώ να πω, η αιχμή του δόρατος της αύξησης του ΑΕΠ. Και μάλιστα σε μια χώρα η οποία το ΑΕΠ έχει καταρρεύσει το 23%. Και μάλιστα θα έλεγα να βάλουμε και τα ερωτήματα ποιος το κάνει, ποιο κράτος το κάνει. Δηλαδή ποιος μηχανισμός, ακριβώς με ποιες λογικές, πώς, πότε, σε ποια ιστορική και, με ποιο τρόπο, πού. Αυτό λέμε. Δηλαδή σε ποια εισοδήματα ακριβώς. Δηλαδή, ονομάζει λοιπόν τα εισοδήματα από 1.500 και 1.000 ευρώ υψηλά. Οπότε το χειρότερο Κώστα είναι η λαϊκή νοοτροπία που επικροτεί αυτού του τύπου τα πράγματα, λέγοντας αυτού του τύπου τα μέτρα, ας πούμε, λέγοντας τι να κάνω, εγώ έχω λίγο τροκαλά να πληρώσουν αυτοί. Δηλαδή η λαϊκή νοοτροπία του να ψηφίσει ο γάιδαρος του γείτονα. Ακριβώς, αυτό είναι. Ως εξισωτική διεκδίκηση, μάλιστα ως αίτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Τόση είναι η λιθιότητα ότι το να ψηφίσει ο γάιδαρος του γείτονα φαίνεται σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας σαν μία διεκδίκηση κοινωνικής δικαιοσύνης και εξίσωσης και ισότητας. Ναι, αλλά τότε οποιαδήποτε προσπάθεια ατομικών κινήτρων, τα οποία τα ατομικά κίνητρα είναι σημαντικά. Οποιαδήποτε προσπάθεια να πεις ότι εγώ είμαι καλύτερος, είμαι πιο ικανός, ρε παιδί μου, σε ένα θέμα και πήρα περισσότερα λεφτά. Ο εξισωτισμός, ο απόλυτος, ας πούμε, δεν τον έκανε ούτε μόνο. Ούτε ο. Πώς τον λένε αυτόν τον Βορειοκορεάτη, πώς τον λένε. Κιμιλ Γιούγκ. Ο Κιμιλ Σουν ήταν, το θυμάμαι εγώ όταν ήμουν νέος και ήμουν οπαδός της Βόρειας Κορέας. Κιμιλ Σουν. Τώρα αυτός ο Αντρόγκο, όπως λέγεται αυτός. Κιμ. Δεκαετία του 70. Τέλος πάντων, αυτός ο ανόητος χοντρός. Κιμ Γιούγκ Ουν, νομίζω είναι αυτός. Ο νέος. Λοιπόν. Ναι. Δεν γίνεται, τα έκανε ο Εμβέρ Χότζαν. Και είδατε να μου θυμόσαστε και είδατε τι ήταν τελικά το αλβανικό πείραμα. Το είδαμε με τα μάτια μας, γιατί ζήσαμε τους ανθρώπους που ήρθαν από εκεί. Ναι. Και μάλιστα, να πω και κάτι να το εκμυστηρώ, είχα μια διαμάχη με τον πατέρα μου, ο οποίος μου λέγε φοβερή κράτος η Αλβανία, όχι τώρα, πριν 30 χρόνια. Φοβερό κράτος Αλβανία, έχουν τα πάντα, έχουν σχολεία, σπουδάζουν, κάνουν, έχουν εξίσωση μισθών. Μάλιστα. Με ποιο πλαίσιο γραφειοκρατικής δόμησης αυτού του κράτους, με ποιες κάστες, πώς ακριβώς λειτουργήσε. Ας μην συζητήσουμε τώρα για την ιστορία της πρόσφατης Αλβανίας. Εγώ εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι για να λειτουργήσουν όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να εξασφαλιστούν πόροι ώστε να μπορέσουν να καλυτερεύσουν τα δημόσια αγαθά. Να τα βάλουν μπροστά ποια είναι αυτά τα δημόσια αγαθά.
Δεν μπορεί να ζητάμε εξίσωση στους μισθούς, στις συντάξεις και στις αμοιβές. Δεν γίνεται αυτό. Εκείνο που πρέπει να παρέχει το κράτος είναι πρέπει να παρέχει σε όλους τα δημόσια αγαθά, παραδείγματος χάρη την υγεία. Αν θες να αλλάξεις μια πραγματικότητα, την αλλάζεις όλη. Δεν αλλάζεις τη μισή σε μια γωνίτσα της γης που είναι η τελευταίος τροχός της αμάξης και που δεν μπορείς να την αλλάξεις ούτως ή άλλως. Την αλλάζεις όλη. Αυτό λέγεται αλλάζω δίκαιο, αλλάζω λογικές, κάνω επανάσταση. Μάλιστα. Όταν είσαι τόσο μακριά σήμερα, είμαστε σε μια φάση προάσπισης κάποιων κεκτημένων. Αυτή η συντήρηση είναι η ριζοσπαστικότερη πράξη, γιατί όλα αυτά αμφισβητούνται. Και αμφισβητούνται, όπως βλέπουμε, και από εισαγωγικά αριστερές κυβερνήσεις. Αυτό το ζητούμενο σήμερα. Εγώ, να Γιάννη, να το βάζω. Μιλάς, τη δημοκρατία, να συντηρήσει τέτοια. Μιλάς σωστά. Εγώ το βάζω από την άποψη της οικονομικής θεωρίας. Δηλαδή ότι αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να επιτευχθεί καμία επίδραση θετική στο ΑΕΠ, στην πίτα. Δεν θα αυξηθεί η πίτα με κανέναν τέτοιο τρόπο. Ναι, βεβαίως. Και καλά κάνεις και το βάζεις εκεί. Αυτό είναι το πρακτικό για μένα. Επομένως, εγώ λέω ακόμα και για τον τρόπο με τον οποίο η νομιμότητα μπορεί να. Οι νόμιμοι τρόποι φόρο αποφυγής μπορούν να ενοχλούν πολύ κόσμο, λόγου χάρη ο μεγαλογιατρός που βγάζει. Αυτά δεν ακούς στην καθημερινότητά του. Αυτός βγάζει 30-40 χιλιάδες ευρώ το μήνα και δηλώνει 1500, 2. Μάλιστα. Με ποιους, ναι, και πώς θα τους πιάσεις. Αυτό είναι δικιά του. Αν μπει μέτοχος ο γιατρός σε μια εταιρεία η οποία είναι ένα κέντρο ιατρικό τάδε χ, του οποίου είναι μέτοχος και ο οποίος μέτοχος κάνει επενδύσεις στα Βαλκάνια και στη Γερμανία και φτιάχνει ως μέτοχος, έχει βάλει τα λεφτά του και έχει φορολογηθεί ως μέτοχος. Ναι, εντάξει, υπάρχουν χιλιάδες τρόποι. Ναι, χιλιάδες που οποιοδήποτε χρηματιστής τους ξέρει απέξω εκατοτά. Αυτό το λένε νοοτροπία, καθεστώς νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. Μάλιστα, αυτό είναι. Θέλεις να το ανατρέψεις, ανάτρεψέ το. Μπορείς. Do it. Που λένε και σαν βούρβουρα. Κάντο. Δεν μπορείς. Τότε μην τρως και τα τελευταία κεκτημένα που έχουν μείνει σε μια συνολική κοινωνία, λέγοντας και ο έμφυα καλός και εκείνος καλός και να τους τα πάρουν όλα και να αυτό για να ψοφήσει ο γάιδερος του γείτονα, γιατί αυτός για το οποίο μιλάς δεν θα πάθει τίποτα. Ο γείτονάς θα το πάθει. Ο οποίος δεν είναι αυτός. Γιατί θα εξισώσουμε σε λίγο και τον υδραυλικό με το μεγαλογιατρό και το μεγαλογιατρό με το λάτσι και θα γίνουν όλοι ένα πακέτο οι έχοντες. Ναι. Αυτό είναι στη λαϊκή νοοτροπία. Ναι. Ήθελα πάνω σε αυτό. Αυτό καλλιεργείται. Ναι, καλλιεργείται. Σκοπίμως. Και περνάει. Ο λαϊκισμός της αριστεράς ως εξουσία, όχι αριστεράς ως κοινωνική δύναμη, λαϊκή δύναμη, ο λόγος της αριστεράς ως εξουσία καλλιεργεί κατά κόρον αυτό το λαϊκίστικο πλαίσιο σκέψης στον κόσμο. Και θα ήθελα παρεπιπτόντως, το είπα και πριν, επειδή έχεις γράψει για την Αργεντινή, θα ήθελα να κάνουμε μια σύντομη βόλτα στη διπλανή Βραζιλία, όπου η πολιτική κόρη του Λούλα, του διάσημου Λούλα, η πρόεδρος στη χώρα, αυτή που είναι η Ντέλμα Ρούσεφ, φαίνεται να έχει τόσα προβλήματα όσα... Τεράστια προβλήματα. Και το εργατικό κόμμα το οποίο ηγείται. Τεράστια προβλήματα. Δεν είναι καν σίγουρο ότι θα εκλεγεί στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Το θέμα είναι να θα και βρίσκεται και θα βγάλει στη δίνη, τη θητεία. Ναι, βρίσκεται και στη δίνη αρκετών σκανδάλων διαφθοράς. Μα αυτό είναι το κύριο πρόβλημα, ναι, που έχει. Ναι. Ειδικά με κάτι πετρελαϊκές εταιρείες. Ναι, ναι, ναι. Εξόριξη. Αυτό ήταν, ναι, ο καπιταλισμός. Ναι. Φαίνεται δηλαδή ότι παρά τις μεταρρυθμίσεις. Να θυμίσουμε καταρχάς τη Βραζιλία τι ήταν, έτσι. Σήμερα είναι μια ισχυρή οικονομία. Είναι και στα BRICS, άλλωστε η πρώτη λέξη, το BU, Βραζιλία. Έτσι. Μια ισχυρή οικονομία, μια αναδυόμενη υποτίθεται παγκόσμια δύναμη. Ταυτόχρονα διαθέτει μια απίστευτη ολιγαρχία πλούτου, υπάρχουν τεράστιες κοινωνικές ανισότητες, με μια ελίτ αρπακτικών κοινικών που δεν κομπλάρουν πουθενά. Ήταν γνωστές οι ανισότητες αυτές στον περισσότερο κόσμο από τις απίστευτες παραγκουπόλεις,
όπου η εγκληματικότητα πήγαινε σύννεφο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τα τάγματα θανάτου που ήταν παρααστυνομικές και παραστρατιωτικές ομάδες που πριν από μία, δύο, τρεις δεκαετίες εκτελούσαν ανήλικους από τις παραγκουπόλεις, ανήλικους λέω 7, 8, 9, 10, 11 χρονών, οι οποίοι θα γινόντουσαν στο μέλλον, σύμφωνα με τα τάγματα θανάτου, αυτά θα γινόντουσαν εγκληματίες. Άρα για να μην γίνουν εγκληματίες τους εκτελούσαν εκ των προτέρων αυτά. Όπου το μηνιαίο εισόδημα σήμερα φτάνει στα 20, 30, 40 δολάρια της φτωχής οικογένειας. Αυτή ήταν η Βραζιλία που τώρα μέσω της εξόρυξης πετρελαίων και διάφορων άλλων, στον Αμαζόνιο ιδιαίτερα, έχει γίνει μια πολύ ισχυρή οικονομία και μια αναδυόμενη παγκόσμια δύναμη. Λοιπόν, φαίνεται ότι παρά τις μεταρρυθμίσεις και παρά τα φιλολογικά μέτρα των εργατικών Λούλα και η επόμενη, όχι μόνο δεν άλλαξε η δομή της βραζιλιάνικης κοινωνίας, αλλά και γιγαντώθηκαν νέα στρώματα μιας κρατικής πλέον γραφειοκρατίας, που τα προηγούμενα δικτατορικά καθεστώτα είχαν αποκλείσει από τον κρατικό μηχανισμό, από τη δημόσια διοίκηση. Και τώρα ξαφνικά, επί Λούλα, λειτουργήσαν όπως περίπου τα δικά μας με τα πασοκικά νέα τζάκια, οργανώνοντας την κοινωνία και την πολιτική στη βάση των δικών τους κριτηρίων και των δικών τους συμφερόντων, βολέματος και αρπαχτής μέσω του κράτους. Αφενός λοιπόν έχουμε μια τέτοια, ένα τέτοιο στρώμα που το γνωρίζουμε τι είναι. Από την άλλη, τα πιο φτωχά στρώματα βεβαίως, και αυτό είναι το θετικό της κυβέρνησης αυτής, απαγκιστρώθηκαν από την απόλυτη φτώχεια, την απορία. Αμέσως μετά όμως διεκδίκησαν τη συμμετοχή τους στα δρόμενα, στα δεδομένα, στους θεσμούς που συμβάλλουν ή εξασφαλίζουν κατά τη γνώμη τους μια κοινωνική πρόοδο, μια κοινωνική άνοδο. Αυτό που θέλαν δηλαδή είναι να ζήσουν όπως σαν καταναλωτές μεσοαστικών στρωμάτων. Εκπαίδευση, δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, απέτηση αυξήσεων στην κοινωνική επιδότηση της φτώχειας κτλ. Δίκαια αιτήματα, τουλάχιστον στη διατύπωσή τους. Άρα το Εργατικό Κόμμα, αυτή ας πούμε η αριστερή, πρώτη φορά αριστερά της Βραζιλίας, έθεσε σε κίνηση αυτές ακριβώς τις πιο εξαθλειωμένες μάζες των φτωχών, ενώ από την άλλη αδυνατεί πλήρως να αλλάξει άρδιν και συστηματικά τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δεδομένα της βραζιλιάνικης κοινωνίας. Αποτέλεσμα, αδιέξοδο και διαφθορές. Από αυτά που ξέρουμε κι εμείς εδώ. Και το λέω για όσους ευελπιστούν και είναι πολλοί αυτοί ότι η Λατινική Αμερική θα ήταν ο πρόδρομος των σοσιαλιστικών μετατροπών του 21ου αιώνα. Τα πράγματα μοιάζουν πολύ πιο δύσκολα. Ενδεχομένως πάμε και για την ανάποδη, για επιστροφή της αμερικανικής επιρροής στη Λατινική Αμερική, να ξαναγίνει η πίσω αυλή της Αμερικής. Πάντως, το να θεωρούμε ότι τα αντικαπιταλιστικά ή εξισωτικά αντανακλαστικά του πληθυσμού είναι ντε και μη αυτό που φέρνει την πρόοδο και την βελτίωση των συνθήκων ζωής στη Βραζιλία είναι ίσως μια ακραία απλούστευση της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας. Νομίζω ότι έχει μια σχέση αυτό που συμβαίνει εκεί με διαφθορές, με στρώματα κοινωνικά τα οποία έχουν μπει μέσα στο λουφέ και στην αρπαχτή και χρησιμοποίησαν το κράτος,
τα νέα τζάκια, τα διάφορα που πλούτησαν και βγάζουν χρήματα και τα βγάζουν στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα τα πιο φτωχά στρώματα ξαφνικά με το που βγήκαν από τις παραγκουπόλεις, γιατί η φτώχεια της Βραζιλίας ήταν κάτι το ασύλληπτο, ξαφνικά απαιτούν εδώ και τώρα με τρόπο θα έλεγα μαζικοδημοκρατικό αμέσως την κοινωνική άνοδο, την εξίσωση να ζήσουμε κι εμείς. Δηλαδή φτάνουμε σε μια αντίφαση, Κώστα, δεν ξέρω αν... όπου ναι μεν είναι θετικά όλα αυτά που ζητάνε μια κοινωνική πρόοδο, αλλά αυτά τα ίδια τα θετικά οδηγούν στην εξάρθρωση της κοινωνίας. Όταν πέφτουν κυρίως σε συγκυρίες διεθνοποίησης της οικονομίας και νεοφιλελεύθερης διαχείρισης του πακού πλούτου. Κοίταξε Γιάννη, έχω την εντύπωση την εξής, ότι έχουν γίνει πρόοδοι στη Βραζιλία, εντάξει. Τρομακτική πρόοδο, ας πούμε, από τότε που ανέβαλε Λούλα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μια τεράστια χώρα με 210-220 εκατομμύρια, ξέρω εγώ περίπου πόσα είναι, με τρομακτική φτώχεια, μπορούσε μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα να αναπτυχθεί. Τώρα μην μπούμε στην οικονομική ανάλυση της Βραζιλίας. Όχι, δεν το λέω αυτό. Λέω περισσότερο για το κοινωνικό το λέω. Έχει κάνει ένα τεράστιο λάθος, ας πούμε, ο Λούλα. Από την εποχή του Λούλα και το συνεχίζει και η Ντίλμα, ότι Ρούσεφ, η οποία ξέρω εγώ στηρίζεται πάρα πολύ, στηρίχθηκε πάρα πολύ στις εξαγωγές πρώτων υλών, πετρελαίου κτλ. Και στη μεγάλη εισδροή κεφαλαίων ξένων και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Αυτό το μοντέλο που στηρίζεται κυρίως στις εξαγωγές, δηλαδή αυτό το εξαγωγικό μοντέλο, το Lind Export μοντέλο, όπως το λέμε, είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, διότι υπόκειται άμεσα σε κραδασμούς από την παγκόσμια κατάσταση. Βλέπεις, παραδείγματος χάρη, τώρα από τη στιγμή που αποσύρονται, μεγαλώνει το δολάριο, αποσύρονται δολάρια, φεύγουν τα κεφάλαια, δημιουργούνται πρόβλημα, υποτιμάται το νόμισμα, το ρεάλ έχει υποτιμηθεί 20% τελευταίο καιρό, πέρα από όλα τα άλλα, τα οποία, όπως είπες, είναι πολύ σημαντικά και μας κάνει να σκεφτούμε κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τελικά, όλες οι χώρες οι οποίες μπαίνουν σε ένα ρυθμό ανάπτυξης με γένθεση εξυγχρονισμού, ακόμα και η BRICS, αλλά και οι άλλες χώρες, πλέον με τη μαζικοδημοκρατία, με την παγκοσμιοποίηση και τη μαζικοδημοκρατία, με την εξάπλωση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, τηλεόραση, ίντερνετ και όλα αυτά τα πράγματα, έχουν σαφή άποψη το τι θέλουν. Δεν θέλουν να καλυτερεύσουν απλώς τη ζωή τους. Θέλουν να γίνουν σε λίγο χρονικά διαστήματα ή δηλαδή επιζητούν αυτά που λέμε μαζική κατανάλωση, αυτή που υπάρχει σε αναπτυγμένες χώρες. Αυτό το μοντέλο είναι ένα πρόβλημα, πώς θα το πούμε, δηλαδή ο μαζικός καπιταλισμός, η μαζικοδημοκρατία, αυτός ο μαζικοκαπιταλισμός που φέρει συνέχεια στην επιφάνεια νέα στρώματα τα οποία συνεχώς προσπαθούν να εξυγχρονιστούν, συνεχώς προσπαθούν να εξυγχρονιστούν. Δεν προσπαθούν να εξυγχρονιστούν όπως τα παλαιότερα χρόνια, σιγά σιγά, βήμα βήμα, αλλά όλη αυτή η ύπαρξη της τηλεόρασης, του ίντερνετ, τους έχουν κάνει να καταλάβουν πως ζουν οι άλλοι. Δεν μπορείς να τους κοροϊδέψεις εντός εισαγωγικών. Δεν μπορείς να τους πείσεις για κάτι διαφορετικό. Επομένως, υπάρχει μέσα στο μυαλό τους ένα στερεότυπο εικόνα ευημερίας. Μια στερεότυπη εικόνα ευημερίας. Δηλαδή, ξέρουν ότι οι Ευρωπαίοι, παραδείγματος χάρη, οι Αμερικάνοι, παραδείγματος χάρη, οι Ιαπωνέζοι, οι Αυστραλοί, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, ζουν με αυτόν τον τρόπο, συγκεκριμένο τρόπο, της υψηλής κατανάλωσης. Αυτά λοιπόν δεν μπορούν να τα... αυτά μάλλον είναι το πρότυπό τους. Δεν περιορίζονται σε σταδιακές καλυτερεύσεις. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι
η μεγαλύτερη αρρώστια που υπάρχει σήμερα στον πλανήτη. Η μεγαλύτερη αρρώστια. Και το ίδιο το μεταναστευτικό. Μια στιγμή. Είναι ένα πράγμα που δεν το λέμε αυτό. Έτσι. Μια στιγμή. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι αυτό που λες. Μια στιγμή, πρωτού πάμε στο μεταναστευτικό, γιατί έχεις δει, ένα κομμάτι είναι. Υπάρχει το εξής. Δεν είναι μόνο το επίπεδο ζωής των αναδυμένων χώρων. Προσέξτε. Είναι ότι η τηλεόραση δείχνει το ποδόσφαιρο. Η τηλεόραση το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η τηλεόραση δείχνει το παγκόσμιο μπάσκετ. Δηλαδή όλα αυτά οι ανεξαρτοποιήσεις αυτών των θεσμών από τα εθνικά σύνορα. Ακριβώς. Και η παγκοσμιοποίησή τους, δηλαδή όλη η FIFA. Ιδεολογική βεβαίως και εικονική, έτσι. Ναι, αλλά είναι πραγματική. Αλλά πραγματική. Δηλαδή ο κύριος Μπλάτερ, ο οποίος κατηγορείται, ας πούμε, βεβαίως. Δεν επέτρεπε σε κανένα εθνικό οργανισμό ποδοσφαίρου να του φέρει αντίρρηση. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είσαντε πάνω και έξω από τα εθνικά σύνορα. Το ίδιο ο κύριος Μισελ Πλατινί, ο οποίος κατηγορείται, εμπλέκεται και αυτός ότι έχει πάρει αρκετά χρήματα από τον κύριο Μπλάτερ. Το ίδιο και το μπάσκετ. Όλα αυτά δείχνουν εικόνες ζωής και καταστάσεις που εμφυτεύονται, εγχαράσσονται στο αυτό, μυαλό των άνθρωπων. Δηλαδή πήγαινε στην Αφρική, θα δεις η τηλεόραση παίζει και δείχνει όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν στην Ευρώπη και στην Αμερική. Αυτό δημιουργεί μια σαφή εικόνα, μια σαφή αντίληψη και μια σαφή βούληση σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό δεν θέλω να πω ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δεν είμαι εγώ κριτής και να σου πω εγώ τα έχω, εσείς δεν έπρεπε να τα έχετε. Αλλά λέω, περιγράφω τι πραγματικά συμβαίνει. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα παλαιότερα χρόνια. Τώρα, όσον αφορά για τους πρόσφυγες, βεβαίως υπάρχει, δεν ξέρω σε τι ποσοστό, βεβαίως υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό και στους μετανάστες, δεν ξέρω κάτω πρόσφυγες, αλλά μετανάστες βεβαίως υπάρχει ότι σε αυτές τις χώρες είναι καλύτερη ζωή και εκεί μπορούμε να το κάνουμε. Η στερεότυπη, αυτό που λέει στην Αφρική, αυτό που λέει, η στερεότυπη εικόνα καταναλωτικής ευημερίας και ατομικών ελευθεριών που έχει εγχαραχτεί στις νοοτροπίες αυτών των ανθρώπων. Ωραία. Υπάρχει δηλαδή, στους μετανάστες, βεβαίως δεν μπορούν να ζήσουν. Και όταν εδώ πέρα η σιωπή περί του μεταναστευτικού και του προσφυγικού σε μια χώρα καταστραμμένη από μνημόνια και τα λοιπά, είναι μια εξέλιξη καταθλιπτική, γιατί ουσιαστικά το θέμα το μεταναστευτικό λύνεται με ψευτοανθρωπιστικούς όρους, την ώρα που η επί της ουσίας ανθρωπιστική αντιμετώπιση του και πολιτική αντιμετώπιση του έχει επί της ουσίας απαγορευτεί. Δηλαδή όσοι δεν επιλέγουν την αποσιώπηση του ζητήματος και να αφήνουν έτσι την ιστορία να προχωράει ερήμην των δικών τους συναισθημάτων, πεπιθήσεων και άλλο προς αυτό που θεωρούν μοιραίο, μεταναστεύσεις και ροές πληθυσμού κτλ., σιωπούν, διότι ξέρουν πολύ καλά ότι αν επισημάνουν τις επιπτώσεις μιας τέτοιας ανεξέλεγκτης μετανάστευσης, η πολιτική ορθότητα του καθεστώτος ενδεχομένως θα τους κολλήσει την ταμπέλα του ρατσιστή, του ξενόφοβου ή δεν ξέρω τι άλλο. Και έτσι όλα γίνονται με σιωπή και ερήμην κάθε πολιτική σοβαρής προσέγγισης. Μέσα από εντός εισαγωγικών ψευτοαντιρατσιστικές ιδεολογίες που εξυπηρετούν τα συγκεκριμένα συμφέροντα της μετακίνησης πληθυσμών και αλλαγής ουσιαστικά των ιστορικών δεδομένων που χαρακτήριζαν τη γυραιά Ήπειρο, τη λένε γυραιά Ήπειρο για να μείνουμε σε αυτήν, γυραιά λόγω ιστορίας, σε αντίθεση με την Αμερική που ήταν ο νέος κόσμος. Έτσι. Κανένας δεν περιορίζεται σαν να μιλήσει για το πραγματικό υπαρκτό ρατσισμό. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτό που επιδιώκεται είναι να επιδιώκεται όλες οι κοινωνίες, μεταξύ των οποίων προφανώς και πρώτη ελληνική, να αποδεχτούν έτσι αγόγγιστα και χωρίς να διαμαρτύρονται τις επιπτώσεις του οικουμενικού προβλήματος της μετανάστευσης
του οποίου τις πραγματικές συνιστώσεις και μία από τις πιο πραγματικές πέραν των πολέμων που έχουν δημιουργήσει οι υπεριαλιστές σε αυτές τις χώρες και πέραν των οικονομικών πολέμων που έχουν καταστρέψει τις οικονομίες του τρίτου κόσμου, όχι τώρα αλλά εδώ και 3-4 δεκαετίες, είναι και αυτό που λέγαμε μόλις τώρα. Έχει περάσει σε όλο αυτόν τον κόσμο, όποιος γνωρίζει την Αφρική, τη Βόρεια Αφρική, τις ασιατικές χώρες το ξέρει πολύ καλά. Έχει περάσει, κυρίως στην Αφρική είναι πασιφανές, παίζουν συνέχεια, εγχαράσσονται στις νοοτροπίες, τι ωραία και καταναλωτικά ζουνε και προφανώς για αυτούς είναι και αλήθεια, έτσι, είναι και ψέματα. Δηλαδή όταν εγκατέλειψαν ένα τρόπο ζωής, του το καταστράφηκε αυτός ο τρόπος ζωής, κυριολεκτικά, που είχαν αυτές οι κοινωνίες για να ζούσαν στη δικιά τους ισορροπία, που ήταν η κανονική τους ισορροπία. Με τις κοινωνικές ισορροπίες, τις πολιτικές ισορροπίες, τους πολέμους, τις κόντρες κτλ. Εκεί, όταν δεν έμεινε τίποτα, τους διαλύσανε εντελώς. Ακόμα και στις πιο στοιχειώδεις παραγωγικές τους δομές και κοινωνικές δομές, τότε τι έμεινε. Να δούνε σαν χάχες με ανοιχτό το στόμα, πω τι ωραία που είναι εκεί. Ας πάμε στην καταναλωτική εφημερία. Οξύνεται. Αυτό οξύνει και την υπεριαλιστική και την νεοεπικιοκρατική πολιτική. Όποιος όμως δυσανασχετεί από τους από εδώ εννοώ, τους Ιταλούς, Ευρωπαίους, Ισπανούς, Έλληνες, Γάλλους, όποιος δυσανασχετεί για τις δυσμενείς επιπτώσεις αυτού ακριβώς του φαινομένου, το οποίο πρέπει να καταδικαστεί ως προς τις αιτίες του στη σιωπή, όποιος δυσπιστεί ή όποιος αντιστέκεται σε πολιτισμικές ισοπεδώσεις και τα λοιπά, θα πάρει, το ξέρει, θα αργά ή γρήγορα θα στιγματιστεί καθεστωτικά ως αντιδραστικός ή ως ρατσιστής. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν είμαστε. Είναι ένα κομμάτι αυτού που λέγαμε, της μαζικοδημοκρατικής, δηλαδή εγώ είμαι σίγουρος ότι πέραν των προσφύγων που έρχονται γιατί θέλουν να αποφύγουν τον πόλεμο, οι μεγάλες δυνάμεις των μεταναστευτικών ροών έρχονται γύρω από αυτή την εγχάραξη των νοοτροπιών. Ζουν σίγουρα καλύτερα εκεί. Να σε ρωτήσω. Και έχουν και δίκιο. Να σου το πω και έτσι. Να ρωτήσω. Γιατί έτσι είναι. Ζουν καλύτερα. Συγγνώμη. Άμα έχει ζήσει λίγο στην Αφρική. Ζουν καλύτερα εδώ, θες να πεις. Ναι, ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Ρώτησα ρώτησα. Αν δεις πώς ζούνε. Πώς κατάντησαν να ζουν. Δεν ζούσαν έτσι οι άνθρωποι. Μια χαρά άνθρωποι ήταν στις χώρες τους. Πώς φτάσανε αυτές τις κοινωνίες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μια φορά που έβλεπα έναν νέο γύρω στα 18-20 σε ένα χωριουδάκι χωματόδρομο όπως η Ελλάδα του 30, του 20. Και όχι αυτό στην Τινησία, έτσι. Σε ένα χωριό της Τινησίας, λίγο απομακρυσμένο. Καθόταν επί τουλάχιστον 8 ώρες ακουμπισμένο σε ένα τοίχο κοιτώντας είτε το χάος είτε ένα τύπο που έφτιαχνε μια ρόδα από δειλά του. Είχα περάσει, ξαναπέρασα, τρίτη φορά, τέταρτη φορά, σε ένα οχτάωρο τον είδα 4-5 φορές. Είχε ακριβώς την ίδια θέση, δεν είχε να κάνει απολύτως τίποτα και ρώτησε ένα συνάδελφο και φίλο την Ίσιο που ήταν εκεί. Είναι φοβερό, αυτός ο πιτσιρικάς είναι εκεί όλη την ημέρα, που και που βοηθάει εκείνον που έφτιαχνε πριν μια ρόδα από δειλά του. Τώρα κάθεται μόνος του, πριν από λίγο πέτραγε πέτρες ένα σκύλο και τώρα ξανακάθεται και κοιτάει το χάος. Αυτός ο άνθρωπος, ο 18άρης, πώς ζει, τι κάνει. Δηλαδή πώς αυτός ο άνθρωπος και μου λέει αυτός ο άνθρωπος είναι ο μελλοντικός μετανάστης. Θα φύγει, δεν μπορεί να ζήσει ή θα πεθάνει. Δεν έχει άλλη επιλογή. Αλήθεια ήταν. Ρώτησα έναν, είχα σταματήσει σε ένα φανάρι και ρώτησα έναν... Όχι Πακιστανό, από τον Μπάγκλαντες. Του λέω ρε παιδί μου να πούμε κάθεσαι τώρα μέσα στη βροχή στο φανάρι και τα λοιπά. Μου λέει για να πάρεις ένα ευρώ, δύο ευρώ. Μου λέει γιατί δεν πας στην πατρίδα σου. Και μου απάντησε πολύ έτσι αυθόρμητα και πολύ ειλικρινά. Μου λέει το ένα ευρώ να μαζέψω, ένα ευρώ. Στον Μπάγκλαντες δεν πρόκειται να το μαζέψω ούτε σε μήνα. Ούτε σε μένα. Ότι υπάρχουν αυτά οι εγχαράξεις και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια εδώ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, δεν μπορούμε να το λύσουμε, ούτε νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει λύση.
σε αυτή την κατάσταση. Τι λύση να υπάρχει? Δεν ξέρω αν υπάρχει καμία λύση. Ούτε εγώ. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση σε αυτά τα θέματα. Δεν όλα ότι... τα προβλήματα πρώτα απ' όλα πρέπει να μπει και λίγο να τεθεί αυτό το ζήτημα. Όλα τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα δεν έχουν αυτομάτως λύση. Το ερώτημα το δικό μας είναι να τα διατυπώσουμε ως προβλήματα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα να πούμε εν της πράγμας τι συμβαίνει στην Ελλάδα με τους... Άκουγα χθες το, νομίζω τον υπουργό, τον νέο υπουργό μετανάστευσης στο Μουζέλα. Νομίζω ότι αυτός το λέγει, τώρα μπορεί να μου κάνω και λάθος, ότι από, νομίζω αυτός τα λέγει, από τους 100 που εισέρχονται στην Ελλάδα, οι 60 ή οι 55 είναι Σύριοι. Ίσως και λιγότερο. Οι υπόλοιποι είναι από το Αφγανιστάν, από διάφορα σε Πακιστάν, Ιράκ, Σομαλή, πολύ. Αυτό λοιπόν εδώ, επειδή η Ελλάδα και η Ιταλία κυρίως είναι πύλες εισόδου. Πύλες εισόδου, ας πούμε. Πολύ καλά νομίζω είπε ο Υπουργός ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει ένα στρατόπεδο, να δημιουργεί στρατόπεδα και να τις μείνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα. Διότι ξαφνικά... Δεν υπάρχει λύση όμως. Διότι ξαφνικά μπορείς να έρθει... να κλείσουν τα σύνορά τους οι... Το κάναν ήδη, θα το κάνουν αυτοί. Οι Γερμανοί. Και εδώ θα γίνει αποθήκη. Και ξαφνικά η Ελλάδα αποθήκη. Να βρεθεί σε ένα τεράστιο, τεράστιο αδιέξοδο. Βεβαίως. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία ευθύνη, δεν φταίνε σε τίποτα και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να βρουν και μία λύση. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει λύση. Γιάννη, ειλικρινά έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση σε αυτές τις τεράστιες ροές. Εγώ συγγνώμη για τον αντιεθνικισμό μου. Αλλά νομίζω ότι η μόνη λύση είναι να αποσχιστούν ορισμένα εδάφη της ελληνικής επικράτειας. Δηλαδή να παραχωρηθεί έδαφος να παραμείνουν, να γίνει χώρος εγκατάστασης εφοροσφύγων. Αυτό με, ναι, με αυτό που λένε hot, πώς το λένε, hot, ναι. Με την αιγίδα του ΟΗΕ, χωρίς μετακίνηση προφανώς των ελληνικών πληθυσμών, αλλά για εκεί πάει το πράγμα, έτσι. Ναι. Δηλαδή νησιά όπως, δεν ξέρω, η Ρόδος, Κος, Μυτιλίνη, Σάμος, Χίος, Θράκη προφανώς, είναι δάφη τα οποία θα περάσουν σε μια ουδέτερη κρατική που την έχει του ΙΕ, δεν ξέρω τι. Θα αποκτήσουν μια λίγο υπερβολικός εδώ, αλλά εντάξει, θα μπορεί στο μέλλον. Μια φορά το θέμα το μεταναστευτικό προσφυγικό, πες το όπως θέλετε, είναι ένα τεράστιο θέμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να βρει μια λύση, δηλαδή να σου πει κάνε κάτι, δηλαδή να σου πει μια λύση, ένα σχέδιο. Έστω και αν θεωρητικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά ένα θεωρητικό σχέδιο που να είναι λίγο συνεκτικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια κατάσταση, τέτοια λύση. Θα δούμε. Εγώ φοβάμαι ότι ακόμα και αν πέρναγε η χώρα σε εθνική περιχαράκωση με στρατιωτικά μέσα. Δεν γίνεται, γίνεται. Εγώ σου λέω, παίρνω μια υπόθεση ότι το έκανε και με ενάρχες και ό,τι θες και όλο αυτό, πάλι θα περνούσανε. Δεν φράζεται δηλαδή με κανένα τρόπο. Πάρτε με μετά τη... Δεν είναι εύκολο να γίνει μια τέτοιου τύπου περιχαράκωση πλέον με τα σύγχρονα τουλάχιστον δεδομένα μετακίνησης των πληθυσμών. Δεν είμαστε. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Και ούτε προφανώς θα ήθελε κανένας να γίνει η χώρα Βόρεια Κορέα, έτσι. Σαφέστατα. Ωραία. Οπότε με αυτό το δεδομένο, αυτό που θα λέγαμε σαν, έτσι για να φτάσουμε λίγο και στο συμπέρασμα, δεν ξέρω τι ώρα είναι, πλησιάζουμε στις 8. Έχουμε ακόμα, εκεί 35. Αυτό που θα φανταζόμαστε πολύ σαν το ενδεχόμενο της αποπαγκοσμιοποίησης, η πολιτική και κοινωνική ανασύνταξη των κοινωνιών, μετά το νεοφιλελεύθερο τσουνάμι της χρηματοπιστωτικής διεθνοποίησης των καπιταλιστικών αγορών και κοινωνιών. Αυτό λοιπόν που ονομάζεται αποπαγκοσμιοποίηση ίσως θα απαιτήσει πολύ χρόνο και μπορεί και πολλές θυσίες.
και μπορεί η εξέλιξή του να είναι απρόβλεπτη. Κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, οι μεταναστευτικές ροές με το. Δηλαδή, άκουγα κάποιον, ο οποίος είναι ειδήμος αυτά τα πράγματα, και μου έλεγε: Κώστα, κοίταξε να δεις, αυτή την περίοδο υπάρχει μια ροή που κυκλοφορούν παγκοσμίως πάνω από 200 με 250 εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή σε απόλυτα νούμερα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, διότι βέβαια είμαστε και 6,5 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω αν τα σχετικά είναι το υψηλότερο ποσοστό. Αλλά σε απόλυτα νούμερα, λόγω ότι είμαστε πλέον 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Επί της γης, ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος όγκος μεταναστευτικών ροών παγκοσμίως. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέγαμε, οι εγχάραξη νοοτροπίες αυτών των ανθρώπων μετά την καταστροφή των κοινωνιών του και την υποβάθμιση πλέον των κοινωνικών και παραγωγικών του δομών, συν τους πολέμους, γιατί όλοι αναφέρονται στους πρόσφυγες τους πολέμους, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό. Προσέξτε. Αυτό είναι ένα επιπλέον. Το πρώτο είναι ότι κατεστράφησαν οι οικονομίες τους, ο τρόπος ζωής τους, ο τρόπος παραγωγής τους, η δυνατότητά τους ακόμα να ζήσουν εκεί. Και ταυτόχρονα εγχαράχτηκε η ιδέα της καταναλωτικής ευημερίας της Δύσης. Εκεί είναι το ζουμί. Σε αυτό έρχονται. Πάνω σε αυτό έρχονται. Ναι, και ο τρόπος ο οποίος εκδηλώνεται η παγκοσμιοποίηση, ας πούμε, δεν έφερε τα αποτελέσματα τα ζητούμενα. Δηλαδή αυτά τα οποία μας έλεγαν τη δεκαετία του 80, αρχές δεκαετίας του 90, ότι θα αυξηθεί. Προσέξτε, αυξήθηκε. Τι αυξήθηκε? Αυξήθηκε η ευημερία στην Κίνα. Ναι, αλλά η Κίνα δεν είναι ένα παράδειγμα φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ναι. Δηλαδή, εδώ είναι το παράδοξο της ιστορίας, η πανουργία της ιστορίας. Αποδεικνύονται τα καλά της παγκοσμιοποίησης σε ένα καθεστώς το οποίο δεν έχει καμία σχέση με φιλελεύθερο και με δημοκρατικό. Είναι περίεργα τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή οικονομικά, πολιτικά, γεωπολιτικά δεδομένα είναι τόσο σύνθετα και διαπλεκόμενα μεταξύ τους, που δεν υπάρχουν οι πιθανότητες μιας σύντομης και αποτελεσματικής, σαφέστε, αυτό που λέγαμε παλιά, επαναστατικής, ας πούμε, με παραδοσιακούς όρους, λύσης, αλλαγής προς το καλύτερο ή προς το δημοκρατικότερο έστω. Δεν φαίνεται τουλάχιστον, τουλάχιστον για τη Δύση. Και οι καταστροφές, νομίζω, Κώστα, όλων των ειδών, μνημονιακές, οικονομικές, οικολογικές κτλ., είναι πολύ πιθανότερες προς το παρόν τουλάχιστον. Ακόμα και αν φαίνεται απεσιόδοξο αυτό, θα πρέπει να ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Δεν πηγαίνουμε προς μια καλύτερη. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να διασώσουμε ό,τι μπορεί να διασωθεί. Να συντηρήσουμε. Η συντήρηση είναι ριζοσπαστικό πράγμα σήμερα. Σωστό. Όχι ριζοσπαστική αλλαγή. Ναι, ναι. Λέω για τους ψευδοεπαναστάτες. Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ σε αυτό που λες τελευταίο. Ναι. Εάν δεν το καταφέρουμε αυτό, ναι, μας πήρε ο διάολος και μας σήκωσε όλους. Ναι. Αυτό. Συμφωνώ. Θέλω να πω τούτο, ότι η κατάσταση προς την οποία, η τάση προς την οποία πηγαίνει ο κόσμος, είναι εμφανώς μια τάση κατηφορική, ας πούμε. Τουλάχιστον για την Ευρώπη. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι η Ευρώπη έχει μια κατηφορική τάση που μπορώ να τη δικαιολογήσω, γιατί 300 χρόνια, ας πούμε, ήταν προκεντρικό το σύστημα και φυσιολογικά θα μου πει κάποιος: Καλά, ρε παιδί μου, φυσιολογικά εσείς 300 χρόνια κυριαρχήσατε τον κόσμο, τώρα είναι και σειρά των άλλων. Σύμφωνοι. Ποιον άλλον? Τον άλλο, τον Αφρικανών, τον Ασιατών. Σιγά, τον σιγά που αυτοί οι άνθρωποι θα είναι που θα κυριαρχήσουν, θα ισοπεδώσουν, θες να πεις. Ναι, αλλά αυτό αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο, δηλαδή, να πάμε σε μια μετάβαση. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος, χρειάζεται πάρα πολύ προετοιμασία και δεν νομίζω ότι είναι έτοιμες όλες αυτές οι χώρες να αναλάβουν την ευθύνη της καθοδήγησης του κλόμπ, του κόσμου, της παγκοσμιότητας. Έτσι δεν είναι? Είναι δύσκολο. Βλέπεις, όμως γίνονται συνέχεια, αυτή η μαζικοδημοκρατία δημιουργεί πραγματικά μία πάλι, μία σύγκρουση για την επιβίωση σε αυτούς. Ναι, ναι. Αλλά αυτή η επιβίωση, όπως λέγαμε, δεν είναι επιβίωση να έχεις ένα πιάτο φαΐ και ένα κομμάτι ψωμί.
Η επιβίωση αυτή χαρακτηρίζεται από τη μαζική κατανάλωση και το μαζικό τρόπο ζωής της Δύσης. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και εδώ μπαίνει το θέμα εάν πραγματικά υπάρχει η δυνατότητα ολόκληρος ο κόσμος να μπορέσει να ζήσει στο επίπεδο που ζει σήμερα η Δύση και η Ευρώπη. Καμία πιθανότητα, το ανάποδο θα γίνει, η Δύση θα καταβαραθρωθεί, δηλαδή στην κινεζοποίηση που λέμε. Και αυτό, πιστεύω και εγώ. Παραδείγματος χάρη, η θεωρητική της οικονομικής ανάπτυξης μας σε ένα συνέδριο λέγανε το εξής, έλεγε ένας Κινέζος μάλιστα, ότι κοιτάξτε να δείτε, εσείς έχετε 25.000 εισόδημα κατά κεφαλήν. Στην Ελλάδα, μα έχουμε 20, είμαστε πλούσιοι. Σου λέω πριν 5 χρόνια, τα 12 να πω, που είχαμε πραγματικά τόσο. Τώρα έχουμε 17, ξέρω πώς έχουμε. Να έχει καμία σημασία. Στη Δύση, μέσω όρο, στο Λουξεμβούργο έχουν 50, ξέρω εγώ. Και εμείς έχουμε 1.000. Κάπου αυτή η παλάτζα δεν είναι σωστή. Κάπου πρέπει να αρχίσει να ισορροπεί. Έτσι, σε 5 χρόνια εμείς θα έχουμε 4, εσείς θα έχετε 21, 22. Μετά από 15 χρόνια εμείς θα έχουμε 10, εσείς θα έχετε 18, 17. Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω για τη Δύση, έτσι. Ας την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια ειδική περίπτωση, να πούμε, η οποία δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαστε πρωτοπόροι, πάμε προς τα κάτω ταχύτατα. Ναι, ταχύτατα. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, να πούμε, μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα, πώς θα μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε αυτή την κατάσταση. Μου έκανε, είναι χαρακτηριστικό το πόσο έχουν πιστεί αυτοί οι πληθυσμοί των μεταναστευτικών ροών για την πολιτική θρησκεία των ατομικών, νομικών, ανθρώπινων δικαιωμάτων, που αυτοί που ήταν εγκλωβισμένοι, λέει, κάπου μεταξύ Αυστρίας, Ουγγαρίας και τα λοιπά, οι οποίοι προφανώς έχουν κλείσει και περιχαρακώσει όπως μπορούν τις χώρες τους, αντίθετα από την Ελλάδα που είναι ξέφραγο αμπέλι και χώρος. Έτσι, φωνάζανε λοιπόν αυτοί οι εγκλωβισμένοι άνθρωποι που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το έχουν πιστέψει ότι υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Το πιστεύουν δηλαδή, όπως την κατανάλωση που ζουν οι Ευρωπαίοι, έχουν πιστέψει επίσης, το πιστεύουν ότι είναι πολιτική θρησκεία, ισχύει τα ατομικά, νομικά, ανθρώπινα δικαιώματα. Το πιστεύουν. Το δικαίωμα δηλαδή του να έχει δικαιώματα, για περί αυτού μιλάμε. Εάν υπήρχε ανθρώπινο δικαίωμα και ίσχυαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε δεν έπρεπε να υπάρχουν κράτη, δεν υπάρχουν πολίτες. Βεβαίως. Δηλαδή, αυτομάτως, αν εγώ πήγαινα στη Γερμανία, έπρεπε να είμαι ένας πολίτης Γερμανός. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που αυτά δεν ισχύουν, τώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ξέρω πώς νοούνται. Ο καθένας τα νοεί, τα αντιλαμβάνεται. Μπαίνουμε πλέον στο θέμα που πιστεύω ότι θα πρέπει κάποια ώρα να ξεκινήσουμε και να το κάνουμε. Τα προτινόμενα θέματα συζήτησης διαλέξεων για αυτήν το μετασχηματισμό αυτής της εκπομπής των πειρατών της Δευτέρας. Ναι, πιστεύω ένα ότι από ένα είναι, από τα θέματα είναι αυτό. Δηλαδή, ανθρώπινο δικαίωμα με την έννοια του ανθρώπινο βιοπολιτικό, δηλαδή ανήκω στο ανθρώπινο είδος, είναι με το ανθρώπινο δίποδο, ναι, ανήκει αυτό, είναι σαν οι άνθρωποι να ήταν γάτι, οι σκύλοι, γιατί όντως οι γάτοι δεν χωρίζονται σε Κινέζους και Ιταλούς και Πορτογάλους γάτους, όλοι κάνουν νιάου και συνεννοούνται άψογα μεταξύ τους. Η σχέση του γάτου με το φυσικό του περιβάλλον είναι εντελώς διαφορετική. Λοιπόν, επειδή το ανθρώπινο είδος δεν είναι ακριβώς ούτε γάτι, ούτε σκύλι, ούτε πάνθυρες, ούτε πουλιά, μερικά θέματα που αφορούν το τι είναι ο άνθρωπος. Όχι, και δεν είναι, με συγχώρεσε, δεν είναι εντυπράγμαση. Η πραγματικότητα ναι, είναι αυτή. Αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, φύση, κοινωνικό και πολιτικό, το φύση αυτό. Που αφορά τους τρόπους με τα οποία τα διάφορα νεοφιλελεύθερα ιδεολογήματα έχουν πλασάρει την έννοια λογάρι του ανθρωπισμού. Τι σημαίνει ανθρωπισμός, έτσι. Όλα αυτά εμπίπτουν απολύτως στα θέματα αυτής της συζήτησης ή διαλέξεων ή συζητήσεων που σκεφτόμαστε να οργανώσουμε από την επόμενη μεθεπόμενη φορά εδώ στο V-Media. Ξεκινώντας από την έννοια του πολίτη ίσως και της δημοκρατίας και του κράτους, τη σχέση ιστορικά και πώς μετεξελίσσεται μες στο ιδεολόγημα του πολίτη του κόσμου, αλλά επίσης τις σχέσεις του ανθρώπινου ατόμου, για να μπούμε σε αυτό που μόλις λέγαμε, ναι. Το άτομο σε σχέση με την κοινωνία, τι σημαίνει είμαι φύση κοινωνικός που έλεγε ο Αριστοτέλης, φύση πολιτικός, και ίσως σε μονόρες διαλέξεις, γιατί μην κουράσουμε, γιατί είναι αρκετά σύνθετα θέματα και συζητήσεις,
θα σκέφτομαι ότι θα είναι καλό αυτά τα μεθοδολογικού τύπου σεμινάρια να αρχίσουν το γρηγορότερο δυνατόν και να βάλουμε ένα υλικό βάσης κάτω, πάνω στο οποίο μπορούμε να συζητήσουμε και να σκεφτούμε την κατάσταση του τι εστί πολιτική, τι εστί κοινωνία, τι εστί ανθρώπινο άτομο, τι εστί ανθρώπινα δικαιώματα, τι είναι όλα αυτά. Τι είναι όλα αυτά για τα οποία μιλάνε όλοι. Τι εννοούν οι ποιητές. Πώς οργανώνεται το μυαλό που ακουμπάει όλες αυτές τις έννοιες οι οποίες έχουν βρεθεί στο καθημερινό σχεδόν λεξιλόγιο του κόσμου, χωρίς κανένας να μπορεί περίπου να καταλάβει τι εννοεί ο καθένας, τι βάζει ο καθένας κάτω από αυτές τις λέξεις. Πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι ενδιαφέρον να μετεξελίξουμε οι μόνοι μας αυτή εδώ την εκπομπή. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν θα συζητιώνται τα τρέχοντα κοινωνικά και πολιτικά, αλλά υπάρχουν και άλλες σχεδιαζόμενες από τον Μενέλαο εκπομπές πάνω σε παρόμοια ζητήματα στα οποία θα συμμετέχουμε. Όχι, εγώ λέω ειδικά για αυτήν εδώ την εκπομπή, η οποία έχει κλείσει 4 τόσα χρόνια ζωής. Νομίζω ότι τα κατάφερε καλά, έβαλε αρκετούς προβληματισμούς γύρω πάντα από αυτό το ζήτημα που ήταν το αρχικό της εκπομπής, που ήταν η οργάνωση των οτροπιών, πολιτικών οτροπιών της συνένεσης. Δυστυχώς επαληθευτήκαμε ως προς τη συνένεση και τον τρόπο με τον οποίο τουλάχιστον οι νοοτροπίες των Ελλήνων πολιτών του Μνημονίου οργανώθηκαν. Πάμε παρακάτω, να μην μείνουμε εκεί. Και γι' αυτό ακριβώς σκεφτήκαμε με τον Κώστα και με τον Μενέλαο να οργανώσουμε αυτό το κύκλο συζητήσεων, τον οποίο θα αρχίσουμε είτε την επόμενη εβδομάδα, είτε την μεθεπόμενη, είτε, δεν ξέρω Κώστα, τι πιστεύεις, ξεκινάμε από το άτομο κοινωνία, τι εννοούμε άτομο, τι εννοούμε κοινωνία, ή ξεκινάμε από το πολίτη, κράτος, δημοκρατία. Εσύ όπως πιστεύεις, ένα από τα δύο αυτά θέματα. Θα δούμε, ξέρω εγώ τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ να μου. Καλό είναι να κάνουμε μια ανοίξη για το άτομο και για την κοινωνία. Δεν, ναι, δεν είναι απλή ανοίξη, θέλει χρόνο αυτό. Ε. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Καθόλου δεν είναι εύκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Ναι. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα σας καληνυχτίζουμε σε αυτήν την τελευταία παραδοσιακή εκπομπή των παραδοσιακών πειρατών. Οι πειρατές μπαίνουν σε άλλα πελάγι. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Καληνύχτα.